Η πίεση που ασκείται στα νοσοκομεία της Κρήτης λόγω COVID αντιμετωπίζεται με σκληρή δουλειά και κουραστικές βάρδιες. Το πρόβλημα όμως μετακυλίεται στους εργαζόμενους της πρώτης γραμμής και την εσωτερική διασπορά στα νοσηλευτικά ιδρύματα. Ολόκληρες κλινικές, σύμφωνα με την Ένωση Γιατρών ΕΣΥ, λειτουργούν με δυσκολία λόγω των νοσούντων και της καραντίνας στην οποία μπαίνει το προσωπικό, η οποία με τις αλλαγές που ισχύουν στο Παγνί διαρκεί έως και 10 ημέρες. Όλοι γύρω τους έχουν κρούσματα. Το ίδιο συμβαίνει και στα νοσοκομεία, που σημαίνει ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός του υγειονομικού προσωπικού ή και ολόκληρες κλινικές, ο ένας κολλάει τον άλλον, αυτή τη στιγμή νοσούν. Τις τελευταίες εβδομάδες, με εξαίρεση ελάχιστες διαφοροποιήσεις, η εικόνα των ασθενών στην Κρήτη είναι σταθερή. Μέχρι σήμερα το πρωί, 209 ασθενείς νοσηλεύονταν σε νοσοκομεία του νησιού. Μεγαλύτερη ανησυχία υπάρχει για τους 33 ασθενείς στις εντατικές, εκ των οποίων 28 διασωληνωμένοι και 176 είναι συνολικά οι ασθενείς σε κλινικές COVID. Μεγαλύτερο βάρος δέχεται το Παγνί και το νοσοκομείο Χανίων με 67 συνολικά ασθενείς και ακολουθούν το Βενιζέλιο με 33 και το νοσοκομείο Ρεθύμνου με 20. 9 ασθενείς νοσηλεύονται στην Ιερά Πέτρα, 8 στον Άγιο Νικόλαο και 5 στο νοσοκομείο Σιτίας. Όσο νοσοκομείο δουλεύει ακατάπαυστα, με αναστολή αδειών, με συνεχείς μετακινήσεις από τμήμα σε τμήμα, από πόστο σε πόστο, από νοσοκομείο σε νοσοκομείο. Προσέχω πάρα πολύ. Προσέχω. Όλα μάσκα, επαφές, δεν πολύ κυκλοφοράμε. Βλέποντας τη μεταδοτικότητα που υπάρχει σε οικογένειες και εργασιακούς χώρους, οι κριτικοί σπέβδουν να κάνουν rapid test, με τις ουρές να είναι μεγάλες στην πλατεία Ελευθερίας και πιο ομαλή εικόνα στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης. Είμαι επαναληπτικός, νόσησα και θέλω να δω αν έχω καθαρίσει. Είχατε συμπτώματα? Όχι, έχω κάνει 3 εμβόλια, οπότε δεν είχα τίποτα. Πιστεύομαι και όλοι το τέλος, ότι είμαστε στο τέλος, επιτέλους. Αν προσέχουμε όλοι, αν τηρούμε τα μέτρα, θα πάμε καλά. Να κάνουμε ένα καλοκαίρι επιτέλους όπως πρέπει. Σύμφωνα πάντως με τους νοσοκομιακούς γιατρούς, ήδη άνοιξε η Κερκόπορτα για να μπουν ιδιωτικά συμφέροντα στο ΕΣΥ. Μετά από λίγο θα έρθουν να μας πούν ότι για να σωθεί το σύστημα υγείας και να δώσουν λύση στον κόσμο, θα πρέπει να μπουν μέσα στα νοσοκομεία ιδιωτικά συμφέροντα.